Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της Ανάλυσης των Κατασκευών. Σήμερα θα ασχοληθούμε ειδικά με τη στήριξη των δομικών μελών, θα δούμε τις εσωτερικές δυνάμεις που μας ενδιαφέρουν και θα μιλήσουμε για μια γεωμετρική φύσεως στην εντατική κατάσταση των κατασκευών. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση μιας κατασκευής, θα πρέπει πρώτα να ξέρουμε πόσους αγνώστους έχουμε και πόσες μαθηματικές εξισώσεις διαθέτουμε, προκειμένου να φτάσουμε να έχουμε λύσεις για τους αγνώστους αυτούς. Οι άγνωστοι ονομάζονται αλλιώς βαθμοί ελευθερίας και είναι οι διευθύνσεις στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν αντιδράσεις λόγω των φορτίων. Σε δυσδιάστατο περιβάλλον, που είναι και το σύνηθες να επιλέγονται προβλήματα, οι βαθμοί ελευθερίας είναι τρεις και περιλαμβάνουν δύο μεταφορικούς, δηλαδή μια κατακόρυφη και μια οριζόντια κίνηση, και μια στροφική. Αυτοί οι βαθμοί ελευθερίας προκύπτουν από τις συνθήκες στήριξης των δομικών μελών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορέσουμε να προσομοιάσουμε σχεδιαστικά μια κατασκευή όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματική. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με τη στήριξη μιας κατασκευής. Ας δούμε για παράδειγμα πώς μπορεί να στηριχθεί μια δοκός πάνω σε δύο υποστηλώματα. Κοιτώντας το ταβάνι μας, παρατηρούμε πως τα δοκάρια και οι κολόνες λειτουργούν μονολυθικά ή αλλιώς ως ένα σώμα. Αυτός ο τύπος σύνδεσης ονομάζεται πάκτωση και εδώ που τα λέμε, μας είναι λογικό όλες οι σύνδεσεις να είναι πακτωμένες. Η πάκτωση, στην απλή της περίπτωση, έχει δύο μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας και ένα στροφικό. Δύο άλλες συνθήκες είναι η κύληση, η οποία επιτρέπει την κίνηση παράλληλα με το μέλος, και η άρθρωση, η οποία επιτρέπει μόνο στροφική κίνηση. Για όσες κινήσεις δεν επιτρέπονται σε κάθε συνθήκη στήριξης, υπάρχουν αντίστοιχες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, εφόσον η πάκτωση δεσμεύει και τις τρεις κινήσεις στον κόμβο, εμφανίζονται αντιδράσεις ροπής, μια κατακόρυφη αντίδραση και μια παράλληλη αντίδραση. Σε τρισδιάστατο περιβάλλον ανάλυσης, φυσικά είναι ασύμφορο και πολύ δύσκολο να βρεθούν με το χέρι αυτές οι τιμές. Και αυτόν τον λόγο μηχανικοί χρησιμοποιούν λογισμικά στατικών επιλύσεων. Όσο σημαντική είναι η ορθή μοντελοποίηση του φορέα, άλλο τόσο σημαντική είναι και η έβρεση των εσωτερικών δυνάμεων στα μέλη. Αυτές είναι τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται εσωτερικά λόγω των εξωτερικών φορτήσεων και είναι τα γνωστά μας πλέον μεγέθη ροπής, αξονικής και διατιμητικής δύναμης. Βάσει αυτών των δυνάμεων που αναμένουμε να αναπτυχθούν στα δομικά μέλη, τα διαστασιολογούμε αναλόγως. Φυσικά, εκτός της δύναμης ή αντοχής που περιμένουμε να έχει ένα μέλος, θα πρέπει να δούμε ταυτόχρονα και τον βαθμό της παραμόρφωσής του για λόγους λειτουργικότητας. Θα ήταν φυσικά πολύ άβολο και επίφοβο ταυτόχρονα για έναν άνθρωπο να περπατά πάνω σε μια πλάκα που λόγω του μεγάλου ανοίγματός της έχει καμπύλει ή δονείται από τα πολλά άτομα που περπατά ταυτόχρονα. Το ίδιο ισχύει για τις γέφυρες. Δεν θα θέλαμε να οδηγάμε ή να διασχίζουμε μια γέφυρα που ταλαντώνεται στον άλλο. Τέλος, σε μια ανάλυση, καλό θα ήταν να ελέγξουμε την κατασκευή για την ανάπτυξη των φαινομένων δευτέρας τάξης. Αυτά αναφέρονται σε ένα φαινόμενο γνωστό σε εμάς που ονομάζεται λυγισμός. Ο λυγισμός οφείλεται σε αρκετά μεγάλα θρεπτικά φορτία και μεγάλη παραμορφωσιμότητα, για παράδειγμα ενός υποστηλώματος. Όταν ένα δομικό μέλος φέρει μεγάλο θρεπτικό φορτίο και ταυτόχρονα υποβάλλεται σε μια οριζόντια φόρτιση, η μετατόπιση μπορεί να είναι τόσο μεγάλη που να δημιουργεί ροπές δευτέρας τάξεως λόγω αυτής της μετατόπισης. Όπως ξέρουμε από τη φυσική, η ροπή είναι η δύναμη επί την κάθετη απόσταση. Η ροπή αυτή ονομάζεται ροπή δευτέρας τάξεως επειδή δεν οφείλεται στην κατεξοχήν ροπή ή ας την ονομάσουμε ροπή πρώτης τάξεως που προκαλούν τα φορτία που εφαρμόζονται στην κατασκευή. Η ροπή αυτή έχει άμεση σχέση με τη γεωμετρία του δομικού μέλους και τις εκεντρώτες που προκαλούνται σε αυτό. Οι περιγραφές σε αυτό, όπως και το προηγούμενο επεισόδιο, ήταν για να μας βάλουν στη λογική της ανάλυσης των κατασκευών. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς στα επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε για την δυναμική των κατασκευών και θα δούμε την ανάλυση των κατασκευών στα καλύτερά της. Μέχρι τότε, είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το CV Lab. Thank you.